Πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με αυτό του Παναθηναϊκού. Καλησπερίζουμε τον Διονύση Δεσίλα, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου του, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και θα μας μεταφέρει τα όσα υπόθηκαν εκεί, αλλά και τα πλάνα ενδεκάδας του Σέρβου Τεχνικού, αν και ο ίδιος τουλάχιστον στη συνέντευξη τύπου δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Διονύση, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Τάσο μου, και πάλι, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλή εβδομάδα. Καλά. Ναι, δεν άνοιξε τα χαρτιά του και δεν θα μπορούσε να άνοιξε τα χαρτιά του. Λογικό είναι. Δεν άνοιξε το ειδικά παρά μόνο σαν αγώνα. Είδηση θα ήταν αν μας έλεγε κάτι. Ναι. Δεν. Και όχι ότι το ότι δεν είπε. Όταν βάλω αυτούς. Ειδικά πριν από... Καλά, πριν από κάθε μάτσα, αλλά ειδικά πριν από δύο παιχνίδια. Τώρα, το πιθανότερο, το λέγαμε και το πρωί, είναι να πάει σε ένα μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον με την ίδια συνταγή ο Παναθηναϊκός, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε και ποιες θα είναι τελικές αποφάσεις του προπονητή. Θυμίζω ότι στο πρώτο μάτς στην Τρίπρο μάθαμε, όταν ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες, ότι θα παίξει ο Βιλένα. Mm-hmm. Έτσι, αν θυμάσαι, δεν είχε κυκλοφορήσει το παραμικρό. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει... Στον ύπνο. Ναι, όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός, είπαμε και την αποστολή προηγουμένως, δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Mm-hmm. Όλοι διαθέσιμοι, εκτός από το Σέγκεφελτ, ο οποίος είναι τραυματίας. Τραυματίστηκε στο Κόζιτσε στο 20 και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι είναι μέσα και πάει ο Παναθηναϊκός για αυτή την αναμέτρηση αύριο στις 8.30 στη Λεωφόρο για να τελειώσει τη δουλειά. Εγώ βλέπω πάντως μία αλλαγή, όπως μία έκπληξη, ας το πούμε έτσι. Όπως στο πρώτο παιχνίδι που μπήκε ο Βιλένα, ενώ περιμέναμε Τσόκα ή Κλέν Χέισλερ στο πλευρό του. Δεν μπορώ να. Μεσοεπιθετικά την περιμένω πάλι. Δεν ξέρω. Ναι. Θα σου έλεγα στο ένα από τα δύο φτερά. Τι να σου πω. Μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Ναι, εννοείται. Όχι κάποια πληροφορία. Η αίσθησή μου είναι, εντάξει, πλην του Γετβάη αντί του Σέγκεφελτ, έτσι, στο πλευρό του Μάγκλουσον. Αυτή είναι δεδομένη. Σωστό. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός αύριο θέλει να, όπως σου έλεγα, να τελειώσει τη δουλειά. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι το παρατηρήσαμε και στις δηλώσεις που έκανε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Κότουρ Μάγκνουσον που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μια λογική ταπεινότητας στο επί Γιοβάνοβιτς. Παύλα, συγκέντρωση στο 100% σαν να μην έγινε, σαν να μην υπάρχει αυτό το 3-1. Εντάξει, κακά τα ψέματα, το 3-1 έχει κάνει τον Παναθηναϊκό πολύ πολύ μεγάλο φαβορί, αλλά επειδή μιλάμε για νοκάουτ παιχνίδια, επειδή μιλάμε για παιχνίδι το οποίο είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο δεύτερος από τους τελικούς που έχει να δώσει εντός του αγωγικού Παναθηναϊκού μέσα στη χρονιά, ο πρώτος να σοκώζεται αύριο στη Λεωφόρο, και επειδή ο Παναθηναϊκός έχει να προκριθεί σε ευρωπαϊκούς ομίλους, το λέω αυτό γιατί υπενθυμίζω ότι αν περάσει στον επόμενο γύρο του Champions League, πέρα από το γεγονός ότι εξαντλεί τις πιθανότητες για να μπει σε ομίλους του Champions League, έχει σίγουρη εξασφαλισμένη παρουσία σε ομίλους του Europa. Επειδή λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει να μπει εκεί εδώ και 6 χρόνια, για όλους αυτούς τους λόγους η αναμέτρηση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και δεν μπορεί κανείς να στέκεται στο πρώτο παιχνίδι και να πει ότι να το πάρει ως τυπική διαδικασία. Όχι. Και ότι σκεφτόμαστε ήδη την Μαρσέγια, ας πούμε. Δεν το έχει κάνει ποτέ ο Παναθηναϊκός, επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς τουλάχιστον, και δεν πρόκειται να το κάνει τώρα. Επίσης είπε και κάτι άλλο το οποίο έχει αξία, που είπε ότι ποτέ δεν το έχουμε κάνει, να μπει η ομάδα του μέσα και να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού της. Το να μην της βγει το στυλ παιχνιδιού της για πολλούς λόγους, είτε γιατί ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη μέρα, είτε γιατί κάποιοι παίκτες έξω της ομάδας μπορεί να μην είναι σε καλή βραδιά κτλ. Αυτό να συμβεί. Αλλά να επιδιώξει ο Παναθηναϊκός να αλλάξει το στυλ του, δεν το έχει κάνει και θα το κάνει και αυτό, είπε και ο Γιωβάνος. Δηλαδή, νομίζω ότι και αύριο θα δούμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος θα θελήσει να μπει, να πάρει τον έλεγχο, να πάρει την μπάλα στα πόδια του, να την κυκλοφορήσει, να κυριαρχήσει και να βγει μπροστά για να πάρει νίκη. Ότι θα γίνει άλλο κομμάτι, ας ελπίσουμε να συμβεί αυτό. Δηλαδή πέρα από πρόκληση να έρθει και μια δεύτερη νίκη που θα είναι σημαντική και για τον Παναθηναϊκό και συνολικά για την Ελλάδα, για τους βαθμούς, στην Ευρώπη. Αλλά η λογική και η νοοτροπία θα είναι αυτή. Η πρώτη δηλαδή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ναι. Στην ουσία, ναι, να ντουμπλάρει τις νίκες. Ακριβώς. Με την ίδια, με το ίδιο πνεύμα όπως το κόζησε. Και η δεύτερη,
πάμε όχι πέρα από την πρόκληση, πάμε για την νίκη. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο χορτάρι. Δουλειά σήμερα στην προπόνηση και πολύ συστατικές φάσεις, όπως συμβαίνει αρκετά συχνά πριν από τα παιχνίδια, για τον Παναθηναϊκό. Σε κατάμεστο γήπεδο, να θυμίσω. Σήμερα υπήρχαν κάποιες επιστροφές από Ουκρανούς, στήρες 6, 7 και 5 ελάχιστα εισιτήρια. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο αύριο και το πρώτο ραντεβού που δίνουν, που έχουν δώσει οι τριφυλίοι με την ομάδα. Έτσι θα πάει νομίζω και φέτος, μέσα χρονιά, δηλαδή πάλι θα δούμε γεμάτο το Απόστολος Νικολαίδης κάθε εβδομάδα, με την ελπίδα αυτή φορά να είναι περισσότερα τα παιχνίδια, δηλαδή ο Παναθηναϊκός να έχει και ευρωπαϊκά μέσα στην εβδομάδα πέρα από αυτά του πρωταθλήματος. Και πάμε για μια μεγάλη βραδιά αύριο, με την ελπίδα και την ευχή όλων το τέλος να είναι καλό για τον Παναθηναϊκό και να προχωρήσει στον επόμενο γύρο της Champions League. Αυτό σκέφτονται μόνο στον Παναθηναϊκό. Τώρα το μάτς με την Νίπρο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, και με αυτή τη λογική κινούνται όλοι. Mm-hmm. Ήταν ο Γιάννης Αλαφούζος στην προπόνηση, με συγχωρείς, ο ιδιοκτήτης πάει Παναθηναϊκός. Μίλησε με παίκτες ή Γιωβάνοβιτς ή απλά παρακολούθησε? Όχι, με τον Γιωβάνοβιτς ήταν μαζί, ναι. Mm-hmm. Μίλησαν, βρέθηκε στην προπόνηση, παρακολούθησε την προπόνηση, ο ιδιοκτήτης πάει Παναθηναϊκός, στέλνοντας και αυτός ένα μήνυμα με τη σειρά του ότι βρίσκεται δίπλα στην ομάδα πριν από ένα κρίσιμο παιχνίδι, πριν από ένα καθοριστικό παιχνίδι, και πλέον όλοι είναι έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι. Το κάνει συχνά ο Γιάννης Αλαφούζος αυτό, το να βρίσκεται δηλαδή στο Κοροπή. Mm-hmm. Αρκετά συχνά πηγαίνει στο Κοροπή, πηγαίνει δίπλα στην ομάδα, με την παρουσία του δηλώνει αυτό που σου είπα, ότι είναι δίπλα στην ομάδα, mm-hmm, με κάθε τρόπο αν θέλεις. Mm-hmm. Και το έκανε και σήμερα παραμονές του αγώνα με την Ήπρο. Ωραία. Στο κομμάτι του στόπερ, ναι, του δεύτερου που ψάχνει ο Παναθηναϊκός, έχουμε κάποια, ναι, εξέλιξη? Περιμένουμε. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι πλέον είμαστε τελική ευθεία για να αποκτηθεί ο τέταρτος στόπερ, ενώ ο τέταρτος στόπερ στο ρόστερ. Όχι στην ιεραρχία. Γραφικά, ναι. Όχι στην ιεραρχία. Την Πέμπτη θυμίζουμε ότι η λίστα, η ευρωπαϊκή, όλα πάνε καλά. Καλά. Τόσο ή άλλως θα έχει και συνέχεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει εννοώ να πάνε όλα καλά, να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός και να έχει Μαρσέη μετά. Ναι. Την Πέμπτη δηλώνει τη νέα ευρωπαϊκή λίστα, μέχρι τότε θέλει να έχει νέο στόπερ. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, είναι θέμα τελικής ευθείας. Δεν έχει διαρρήσει το παραμικρό, mm-hmm, η αλήθεια είναι αυτή. Ο στόχος είναι να αποκτηθεί ένας ακόμη στόπερ, ο οποίος θα είναι και αυτός αξίας. Καλά έκανες και είπες για ιεραρχία και τα λοιπά. Ναι, όχι τέταρτος στην ιεραρχία, τουλάχιστον από αυτό που, ναι, διαπίστωσα. Από αυτά που στο ρεπορτάζ θα διεκδικήσει θέση βασικού. Ναι ρε παιδί μου, θα είναι, ναι, θέμα προπονητή μετά. Εντάξει, ναι. Θα είναι θέμα προπονητή το ποιοι θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ποιοι θα ταιριάζουν καλύτερα, ποια δίδυμα, ναι. Μάλιστα. Το οποίος θα έρθει να συμπληρώσει την τετράδα, mm-hmm, και ένας παίκτης ο οποίος το θέλει ο Παναθηναϊκός μέχρι την άμεσα, μέχρι να δηλώσει τη λίστα την Πέμπτη. Οπότε θα περιμένουμε σύντομα να μάθουμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός. Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.